Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα Ανδρέα μου, καλημέρα Κώστα μου. Τι κάνετε? Καλημέρα σας από το Μάλμο. Είναι πολύ πρωί. Κώστα, επειδή και εσύ ξενύχτησες χθες, αλλά όχι ως ο Ανδρέας, τι ώρα είναι στο Μάλμο, έχουμε ίδια ώρα? Όχι, δεν έχουμε ίδια ώρα. Όχι, είναι μια ώρα πίσω στο Μάλμο, αλλά... Κατερίνα μου, μετά το ψεσινό, αργήσαμε καταρχάς πολύ να επιστρέψουμε. Μια αλήθεια, με πόσες ώρες είσαι ύπνο, με δύο? Με δύο ώρες είσαι ύπνο ή τρεις? Κάπου εκεί. Μια χαρά. Εγώ και ο Κώστας είμαστε συνηθισμένοι. Η χαρά μας όμως είναι πολύ μεγάλη. Πες Κώστα. Η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όντως. Εννοείται η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, απλά αντιλαμβάνεστε ότι με το που τελείωσε ο διαγωνισμός, ξύπνησα η Αυστραλία. Άρα ξαφνικά έπρεπε να ξεκινήσουμε να κάνουμε συνεντεύξεις σε όλα τα μέσα στην Αυστραλία για τη Σίλια. Εντάξει. Όλα καλά. Είμαστε όλα πολύ καλά. Λοιπόν, για το αποτέλεσμα. Έχω... Ωραία. Να σας πω κάτι. Επειδή όταν είδαμε το τραγούδι, όταν πρωτοβγήκε και είδαμε το βίντεο κλιπ κτλ. Λίγο κάτι δεν. Χθες με την σκηνική παρουσία, και το είπα και το πρωί, με την χορογραφία, με τη σκηνική παρουσία, με τα φώτα, αλλά και την απόδοση της Σίλιας Καψή, το τραγούδι έδωσε πολύ περισσότερα. Και σε σχέση και σε σύγκριση με το τι είδαμε χθες στον πρώτο ημιτελικό, τα υπόλοιπα δηλαδή τραγούδια, ήταν από τις πιο όμορφες, αγνές παρουσίες που μπορούσες να δεις και λες τελικά ακόμα έχει λίγη δόση διαγωνισμού τραγουδιού. Δεν ξέρω. Ανδρέα μου, εσύ πώς το ένιωσες? Αυτό είναι το ωραίο στη Eurovision, ότι ο καθένας θα πάει με τη δική του πρόταση και θα ξεχωρίσουν αυτά που θα αγαπήσει ο κόσμος. Εγώ θα σας πω ότι καμιά φορά τις τελευταίες μέρες που μιλούσα και σε εκπομπές και τα λοιπά, νόμιζα ότι θα με θεωρούν τρελό, γιατί έλεγα συνέχεια Κύπρος. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό μήνες και ξέρουμε πώς θέλαμε να παρουσιαστεί το κομμάτι πάνω στη σκηνή. Ξέραμε τη Σίλια, είχαμε εμπιστοσύνη στη Σίλια. Χαίρομαι πάρα πολύ και το ένιωσα πάρα πολύ έντονα χθες όταν τελείωσε η παρουσίαση και ξεκίνησα να λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από Κύπριους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικά, ότι τους άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό που είπαμε μεταξύ μας είναι ότι ό,τι και να γίνει, είμαστε περήφανοι και χαιρόμαστε που αρέσει στους Κύπρους αυτό που κάναμε. Εντάξει, εννοείται μετά την πρόκριση νιώθουμε ακόμη καλύτερα, γιατί επιβραβεύεται όλη αυτή η προσπάθεια. Και να μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Σίλια είναι μόλις 17 χρονών. Ναι. Το να βγεις πάνω σε αυτή τη σκηνή και να μην σε καταπιεί, είναι μια χορογραφία 3 ολόκληρων λεπτών. Κάθε δευτερόλεπτο κάτι κάνει. Σωστό. Δεν είναι απλό πράγμα. Όχι, δεν είναι, παιδιά. Όνομα του Θεού και εμφανίζεσαι μπροστά σε τόσα εκατομμύρια κόσμο. Τώρα τι να λέμε. Κώστα μου, πες μου ένα συνολικό, σε παρακαλώ, γιατί μετά θα πάμε να δούμε και το ποτ πουρί. Για πες μου, Κώστα μου, πώς το ένιωσες εσύ χθες. Να πούμε ότι πραγματικά εντυπωσίασε η Κύπρος. Αποδείχθηκε ότι όντως ήταν φαβορή για να περάσει τον τελικό. Περιμένουμε όντως μια πολύ καλύτερη θέση από αυτά που μας δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων. Έδειξε πόσο επαγγελματίας είναι, εντυπωσίασε και ας είναι μόλις 17 ετών. Όλοι στα social media σχολιάζουν πάρα πολύ θετικά σχόλια για την Σίλια Καψή. Πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, να μας πει και ο Ανδρέας, και στο δεύτερο μισό του τελικού για να εμφανιστεί η Κύπρος, που θεωρητικά θεωρείται μια καλή θέση για να διαγωνιστεί. Ωραία. Νομίζω ότι έχει φέρει πάρα πολλά θετικά σχόλια. Και νομίζω ότι πλέον μπορεί να αισθανθεί κιόλας ότι η Κύπρος είναι μαζί της, τη στηρίζει και πραγματικά ενθουσιαστήκαμε όλοι. Επειδή με ξέρετε πόσο ειλικρινής είμαι, εγώ πιστεύω ότι μετά τη χθεσινή εμφάνιση την υποστήριξη την υποστηρίζει περισσότερο η Κύπρος. Εγώ σας το λέω γιατί με ξέρετε ότι εγώ να τα πω ίσα, έντσελα, λότα στραβά, ποτέ. Ισχύει. Τα λέγαμε και με τον Ανδρέα πριν, Κατερίνα, ισχύει, όλη η Κύπρος έτσι κι αλλιώς την υποστήριζε την Σίλια. Αλλά νομίζω ότι απέδειξε ότι όντως μπορεί να γίνει μια νεαρή queen της Eurovision. Ναι. Και χωρίς τελετές. Εντάξει, είχε όμως και την ευλογία της μεγάλης queen της κυπριακής Eurovision, Ελένης Φουρέιρα, που στήριζε, δεν ξέρω, στον προσωπικό μου λογαριασμό τουλάχιστον ανέβασα την αντίδραση της Ελένης με το που ακούει την Κύπρο. Ναι.
Εντάξει, την στήριξε πάρα πολύ τη Σιλία. Και βλέπουμε, παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι. Για μένα, χθες, το είπα και το πρωί στα παιδιά εδώ, για μένα, εχθές, τον διαγωνισμό τον κέρδισε η Φουρέιρα πάλι. Όπως τον κέρδισε το 18 και κάποιος μας έκανε πλάκα και δεν το πήραμε, γιατί σίγουρα κάποιος μας έκανε πλάκα, αποκλείεται να κέρδισε μια κότα, ας πούμε, σε σύγκριση με το τραγούδι που είχαμε εμείς και τη σκηνική παρουσία. Και την βλέπουμε εδώ, για μένα, χθες, νικήτρια ήταν η Φουρέιρα. Πάλι σε σχέση με το ότι είδα πάνω στη σκηνή. Εντάξει, είναι μοναδική. Μόνο η Ελένη μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Οποιαδήποτε και αν σταθεί δίπλα της, ναι, ναι, δεν μπορεί είναι να το κάνει με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Πρώτα θα έρθω στον Κώστα να το ρωτήσω για τις υπόλοιπες εμφανίσεις. Έχει κόσμο στο γραφείο. Κώστα μου, που είσαι, πες για καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, πες. Όχι. Έχω απομονωθεί αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι τις εντυπώσεις, θετικές κάποιες και πολλές αρνητικές, έχει κερδίσει το τραγούδι της Ιρλανδίας, το οποίο θεωρείται μια οδή στην queer κοινότητα. Ήταν μια μικρή τελετή μαγεία στη σκηνή της Eurovision. Ποιας μαγείας, κεντρήσει... καλέ. Μαύρη μαγεία ήταν, και να μην πω και τίποτα άλλο τώρα πιο βαρύ. Εγώ σκιάχτηκα που είδα το συγκεκριμένο το τραγούδι. Να σου πω κάτι. Τα λόγια του τραγουδιού, η στίχη, να πω τη γνώμη, η στίχη του τραγουδιού της Ιρλανδίας, ό,τι μπορούμε να δείξουμε από το συγκεκριμένο παιδί, όχι πολλά πράγματα, γιατί είναι και 8 και 40 η ώρα το πρωί, μην φτιάξουμε και όλο τον κόσμο. Λίγο, βάλτε λίγο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ειδικά κάποια σχήματα που εμφανίζονται, τέλος πάντων, δεν ξέρω καν γιατί επιτρέπεται να εμφανίζονται κάποια πράγματα. Εγώ, αλλά δική μου γνώμη, άποψη, πείτε με πουριτανή. Το θέμα ότι ο στίχος, συγγνώμη, κάποια ήδη αφαιρέθηκαν. Ήταν ακόμα πιο ακραίο. Αλήθεια? Βεβαίως. Α, ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η στίχη του τραγουδιού, όταν τους δεις ότι δεν ζεις τη ζωή σου, ότι ξέρω εγώ πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο, ο στίχος του τραγουδιού έχει ένα νόημα. Όλο αυτό το εξτρά, με το πολύ παραπάνω εξτρά, εμένα δεν μου άρεσε. Εμένα όμως η προσωπική μου άποψη δεν έχει Πάντως, να κάνει. Από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, να πούμε ότι έχει σταλθεί από την Κριτική Επιτροπή κιόλας της Ιρλανδίας, που είδα στα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι το χαρακτηρίζουν ως φαινόμενο φουέγκο, για το λόγο ότι ήταν εκτός εικοσάδας και βρέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες μέσα στην πεντάδα των φαβορί. Τώρα δεν ξέρω πώς μας χάνει και εμάς στην Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι ποικίλουν τα σχόλια. Είναι εντυπωσιακό. Θα το αφήσω εδώ. Αλλά ήταν και λίγο... Εντάξει, καταλάβαμε ότι του Κώστα άρεσε εν το τραγούδι το συγκεκριμένο, έτσι. Εσένα άρεσες. Άρεσες σου εσένα το τραγούδι. Να το παραδεχτούμε. Εμένα μου άρεσε. Είναι unpopular opinion, αλλά μου άρεσε. Δεν έχει να κάνει. Ο καθένας έχει τον νόμο του. Αντρέα μου, αυτό που σου έκανε σε ένα εντύπωση από τα χθεσινά τα τραγούδια, ποιο ήταν αυτό που ξεχώρισες? Αυτό που ξεχωρίσα είναι ότι και οι 15 και 18 χώρες που παρουσιάστηκαν χθες, διότι 15 ήταν στο διαγωνιστικό κομμάτι και 3 ήταν από τις μεγάλες χώρες, όπως τις ονομάζουμε, που έχουν απευθείας το εισιτήριο τους για το μεγάλο τελικό. Ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η διοργανώτρια χώρα Σουηδία. Ήταν εντυπωσιακές οι σκηνικές παρουσιάσεις, καλά τραγούδια. Εγώ θεωρώ ότι είχαμε καλά τραγούδια στο πρώτο ημιτελικό. Ένας δύσκολος ημιτελικός, όσο και αν φαίνεται, εννοώ κτλ. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να αφήσω πίσω την εμφάνιση στο opening του Eric Sade, του εκπροσώπου της Σουηδίας το 2011, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα μαντήλι με ένα μήνυμα για την Παλαιστίνη. Ήθελα να ρωτήσω κιόλας, Αντρέα. Να μας δώσεις και πληροφορίες, πώς αντέδρασαν εκεί στη σκηνή και άμα υπήρξε κάποιος, γιατί αφαιρέθηκε να πούμε η εμφάνισή του από το Instagram και από τα social media, γιατί εμφανίστηκε με ένα μαντήλι της Παλαιστίνης στέλνοντας ένα πολιτικό μήνυμα. Βεβαίως. Να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες ο καλλιτέχνης μέσα από τα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε μια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα, τοποθετήθηκε. Θέλησε
χωρίς προφανώς να ενημερώσει τους διοργανωτές, να δώσει το δικό του μήνυμα με το δικό του τρόπο. Η EBU άμεσα αντέδρασε στο συγκεκριμένο με μια ανακοίνωση, απολογητική ανακοίνωση προς όλους, θέλοντας να πει ότι δεν γνώριζε ότι θα βγει αυτό το πράγμα. Διότι αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision δεν είναι χώρος για πολιτική, είναι καθαρά για τη μουσική. Παρόλο που ψηφίζουν πολιτικά, έτσι. Εντάξει, όλοι μπορεί να λένε, ενώ όλοι έχουμε μια άποψη. Όχι, για όνομα του Θεού, δεν είναι ότι δικαιολογεί το οτιδήποτε, γιατί ναι, όντως έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα μου, ότι είναι ένας διαγωνισμός όπου εμείς τουλάχιστον που μεγαλώσαμε με Eurovision σε άλλες εποχές, ενώ που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, το έλεγα και το πρωί ότι ήταν για μας εκείνο το Σάββατο η πιο μεγάλη ιστορία της όλης χρονιάς. Καθόμασταν όλοι μαζί, έρχονταν κοντά οικογένειες, ποιος αρέσει το... ήταν τραγούδια βέβαια, δηλαδή τραγουδούσαν οι άνθρωποι, ενώ βγάζαν φωνή και τραγουδούσαν. Ενώ έτσι μεγαλώσαμε και ήταν αλλάξαν οι εποχές, Κατερίνα. Αλλάξαν, ναι. Λοιπόν, του χρόνου πρέπει να με πάρετε στη Eurovision για να μπω στα νέα δεδομένα, νομίζω, γιατί έμεινα λίγο πίσω. Ναι. Και Κατερίνα, ναι. Πού πιστεύετε θα πάει του χρόνου, το Ζάγκρεμ? Κροατία. Δεν μπορώ να ξέρω. Τα στοιχήματα τουλάχιστον αυτό λένε, τουλάχιστον, αλλά όπως λέω πάντα, τα στοιχήματα είναι μια ένδειξη. Πολύ καλά στα στοιχήματα πάει και η Ελβετία. Άρα έχουμε ακόμη το δεύτερο ημιτελικό, στον οποίο εμφανίζονται οι υπόλοιπες χώρες που θα διαγωνιστούν φέτος για το βραβείο. Να δούμε ποιες τελικά θα περάσουν, διότι ξέρεις, είχαμε και εκπλήξεις, χώρες που τα στοιχήματα δεν τις έδιναν να είναι μέσα στη δεκάδα, τελικά κατάφεραν. Είναι εκεί που μου κόπηκαν και εμένα τα πόδια, γι' αυτό με είδατε κάποια στιγμή. Ναι, ήσουν αγχωμένος. Ναι, εντάξει. Άργησαν κιόλας. Άργησαν κιόλας, μας ανακοινώσαν. Ναι. Στην 7η θέση μας ανακοινώσαν και ήταν έτσι λίγο στο τέλος. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αν μου επιτρέπετε, και αν μπορούμε να ξαναξυπνήσουμε τον Ανδρέα έτσι πρωί, την Παρασκευή, εννοείται. Και από εκεί και πέρα, από Δευτέρας βλέπουμε τι θα γίνει. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες χώρες. Να του δώσω ευχαρίστως. Λοιπόν, έχεις εδώ τα χαιρετίσματα, Ανδρέα μου, από τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου, που θα είναι σε λίγο μαζί μας, γιατί πάμε στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, τα φιλιά. Καλή επιστροφή, να ευχηθώ. Καλό δεύτερο ημιτελικό. Θα πούμε έτσι κι αλλιώς πριν να επιστρέψετε. Και Κώστα, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Βεβαίως, καλή επιτυχία και στην Marina Sight. Ναι. Κρατώ ότι ο κύριος Κωνσταντίνου δεν μου στέλνει χαιρετίσματα. Κώστα, δεν στέλνετε χαιρετίσματα, λέει, στον κύριο Καρνάκη. Χαιρετίσματα, κύριε Καρνάκη. Μάλιστα. Ωραία, καταπληκτικά. Ας γίνουμε όλοι μια παρέα, λοιπόν. Είπαμε, Eurovision ενώνει. Είδατε, ενωθήκαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπάμε πολύ και θα τα ξαναπούμε.